Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο έψιλον, πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 623, έψιλον κεφάλαιο, πέντε κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Έψιλον 1, σελίδα 623. Τώρα θέλω ψάλι στον αγαπημένον μου, άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε ακόμη και λινών εν αυτό. Και περίμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμε άγριο στάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάνω αίτη στον αμπελώνα μου και δεν έκανα εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενο να κάνει σταφύλια έκαμε αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλω, θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάνει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταβαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαυθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει και τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συν βροχήν επ' αυτών, αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων, ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες του Ιούδα, το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή. Αμήν. Ο Ισαΐας λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου, καθώς όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, δια Πνεύματος Αγίου γράφει αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να ακουστούνε τότε στην Ιερουσαλήμ, στο λαό Ισραήλ, αλλά ιδιαίτερα στο λαό του Ιούδα, αλλά γράφει και σήμερα, γιατί και πάλι θέλει να ακουστεί στο λαό του Θεού, σε όλη το πρόσωπο της γης. Θέλει να ακουστεί ιδιαίτερα σε αυτούς που κρατάνε την αλήθεια του Ευαγγελίου, έχουν βεβαιωμένο μέσα τους από τις ενέργειες του Θεού ότι αποτελούν έναν έθνος Άγιον, ένα βασίλειον ιεράτευμα, ένα λαόν εκλεκτών, τον οποίον απέκτησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με το αίμα Του για να ξαγγείλουν τις αρετές Του. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Θεός ό,τι κάνει, ιδιαιτέρως σε σχέση με το έργο Του, ιδιαιτέρως σε σχέση με το λαό Του, είναι για να εξαγγελθούν οι αρετές Εκείνου, τον οποίον, δια του οποίου ο Θεός έβγαλε τους ανθρώπους από το σκοτάδι και τους έφερε στο θαυμαστό φως. Δηλαδή ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού έχουν αποστολή που είναι να εξαγγελθούν οι αρετές του Κυρίου. Είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων αυτών Αγγέλων. Η αποστολή, η ευθύνη του κάθε ενός από μας που ο Χριστός μας κάλεσε και ο Πατέρας μας αναγέννησε και μας αποκάλυψε Ιησού Ναζωραίον ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του δια του βαφτίσματος, αλλά και μας έδωσε και τη δύναμη του ουρανού καθώς μας βάφτισε και με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Έχουμε αποστολή. Έχουμε αποστολή, καθώς επίσης ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε μέσα από το Λόγο Του ότι εγώ σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπών πολλήν καλών και ο καρπός σας να μένει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τότε, καθώς και ο λαός Ισραήλ είχε αποστολή, ιδιαίτερα ο λαός του Ιούδα, καθώς και τότε έπρεπε ο λαός του Θεού να μάθει τις βουλές του Θεού, τα σχέδια του Θεού, το έργο του Θεού και ιδιαιτέρως τι θέλει να κάνει ο Θεός στη ζωή του λαού του, στην ζωή των παιδιών του, αλλά επιπλέον και τι αναγκάζεται πολλές φορές να κάνει ο Θεός στη ζωή των παιδιών του,
Δεν το θέλει, αλλά αναγκάζεται να το κάνει και αυτό εξαρτάται από το τι πρέπει ο λαός του Θεού να κάνει και τι τελικά κάνει. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι το θέλω μας επηρεάζει το θέλω του Θεού και το έργο μας επηρεάζει το έργο του Θεού για μας. Το ξαναλέω, το θέλω μας επηρεάζει το θέλω του Θεού για μας και το έργο μας επηρεάζει απόλυτα το έργο του Θεού σε μας. Είναι λοιπόν μια παραβολή, θα έλεγα, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε ήταν πάρα πολύ σημαντική για το λαό Ισραήλ, αλλά και τώρα και πάντοτε, αλλά και ιδιαιτέρως τώρα που φτάνουμε στο τέλος των αιώνων. Και τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και το έργο του Θεού γίνεται πιο έντονο και πιο αποκαλυπτικό. «Θα ψάλω», λέει ο Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου, «το άσμα το αγαπητού μου περί το αντμπελώνος αυτού στον αγαπημένο μου». Θα ψάλω ένα άσμα το οποίο ψέλνει ο αγαπητός μου με τα λόγια τα δικά μου προς τον αγαπημένο μου. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του. Ο Θεός λοιπόν έχει έναν αμπελώνα και έχει εκλέξει με ιδιαίτερη προσοχή τον τόπο στον οποίο το έχει θέσει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι τα οροθέσια της κατοικίας ημών είναι προσδιορισμένα προκαταβολής κόσμου από το Θεό. Όπου βρίσκεσαι και όπου κάθεσαι, όπου ζεις, όπου μεγαλώνεις, όπου θα βρεθείς, τούτο είναι εφόσον περπατάς με οδηγία Πνεύματος Αγίου, τούτο θα είναι αυτό το οποίο έχει προγραμματίσει ο Θεός, προγνωρίσει ο Θεός, προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς, για την κατοικία του καθενός από εμάς προκαταβολής κόσμου. Και ο τόπος τον οποίο μας βάζει είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει για τον κάθε έναν από εμάς. Για τον αμπελώνα πιο ωραίος τόπος από έναν λόφο έφορο, παχύτατο, δεν υπάρχει. Είναι ο τόπος αυτός όπου ο αμπελώνας θα βρέχεται μόνο από το Θεό. Το αμπέλι θα είναι ποτιζόμενο από το Θεό, αλλά ταυτόχρονα όπως και χρειάζεται για τον αμπελώνα, θα πρέπει να είναι και ξερικό, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι γούβα ώστε να λιμνάζουν τα νερά, γιατί αν δεν έχει νερό, αν δεν ποτίζεται με διαταγή του Θεού προς τα νέφη, τότε δεν θα κάνει καρπό. Αν όμως ποτίζεται και είναι σε γούβα, όπως έλεγε ο πατέρας μου, τότε μαζεύει όλο το νερό και ο καρπός είναι χωρίς δύναμη, χωρίς γράδα, χωρίς συνόπνευμα το αποτέλεσμα. Ο καλύτερος τόπος για να φυτευθεί ένας αμπελώνας είναι λόφος και μάλιστα παχύτατος, με την προϋπόθεση ότι ο Θεός θα φροντίζει το ποτισμά του. Και πράγματι ο Θεός φροντίζει για το ποτισμά μας, για την αύξησή μας. Φροντίζει για τη βοήθειά μας, φροντίζει για μας. Με μια φροντίδα προσδιορισμένη, επαναλαμβάνω, προκαταβολής κόσμου, η οποία όμως εκδηλώνεται και στην καθημερινή μας ζωή και είναι βεβαιωμένη και στο μέλλον το προσωπικό μας. Ταυτόχρονα, αφού έψαξε και βρήκε τον καλύτερο τόπο για να θέσει το δικό του αμπελώνα, το δικό του λαό, στη συνέχεια περιέφραξε τον αμπελώνα και τον περιέφραξε για να μην καταφαγωθεί από τα άγρια ζώα, αλλά και για να μην καταπατηθεί από τους περαστικούς. Άρα τον περιέφραξε, έβαλε φραγμό και ύψωσε τείχο για την απόλυτη προστασία του αμπελώνα του από οποιοδήποτε παρέμβαση ξένη, είτε εχθρική, είτε απροσεξίας. Και αφού τον περιέφραξε, τότε
συνήθρισε όλες τις πέτρες, όλους τους λίθους, ώστε εκείνο το οποίο θα μείνει να είναι ο παχύτατος, ο λίαν έφορος χώρος, η καλή και αγαθή γη, για να φέρει καρπό πολύ και ο καρπός να μένει. Και στη συνέχεια, αφού έκανε όλη αυτή τη μεγάλη προετοιμασία, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στη ζωή μας προετοιμάζει τα πάντα, γιατί μέσα στον αμπελώνα μπορούμε να βάλουμε την προσωπική μας ζωή, μπορούμε να βάλουμε την οικογενειακή μας ζωή, μπορούμε να βάλουμε την εκκλησιαστική μας ζωή και μπορούμε να βάλουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε να σκεφτούμε για τους αδελφούς μας και για μας. Αφού λοιπόν προετοίμασε τα πάντα για να είναι στον καλύτερο τόπο, χώρο, ο αμπελώνας του, τότε και μόνο τότε εφύτευσε μέσα στο λαμπελόν αυτόν από τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Δηλαδή διάλεξε ο Θεός τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τον αμπελώνα του Κυρίου έτσι πως τον φυτεύει ο Θεός και να ξέρεις ότι αυτοί που είναι μέσα είναι τα πλέον εκλεκτά κλίματα του Κυρίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού. Και έκτισε μέσα στο λαμπελόν αυτό ένα πύργο, Κύριε μου, μέσα στο κέντρο του αμπελώνα, ένα παρατηρητήριο, μέσα εκεί να είναι και αποθήκη, αλλά μέσα εκεί να είναι και ο Γεωργός, ο οποίος παρακολουθεί και φροντίζει τον αμπελώνα, γιατί τα αμπέλια θέλουν ειδική φροντίδα. Θέλουν κλάδεμα, θέλουν σκάψιμο, θέλουν όργωμα, θέλουν ράντισμα, θέλουν πολύ φροντίδα για να βγάλουν καλό καρπό και να έχουν καλά αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν ο αγαπημένος του Ισαΐα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Και περίμενε με υπομονή, όπως ο Γεωργός μακροθυμεί, σπέρνοντας για τον καιρό που θα θερήσει. Έτσι και ο Κύριος μακροθυμεί για τον αμπελώνα του, αφού ετοιμάζει τα πάντα για τον καιρό που θα τριγύσει. Και περίμενε λοιπόν ο αμπελώνας να κάνει σταφύλια, και μάλιστα από τα πιο εκλεκτά. Αλλά ο αμπελώνας του Κυρίου τελικά έκανε αγριοστάφυλλα. Και τώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τι θα κάνω με τον αμπελώνα αυτόν? Τι έπρεπε να κάνω, τι μπορούσα να κάνω περισσότερο για τον αμπελώνα αυτόν και δεν το έκανα εγώ? Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο? Τι ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα? Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το παράπονο του Κυρίου πρέπει να ακούγεται στα αυτιά μας σαν καμπάνα που ηχεί πιτερά. Τι έπρεπε να κάνω για σένα πιο πολύ και δεν το έκανα? Και το λέει με παράπονο, βλέποντας τον καρπό σου, τον οποίο περίμενε να είναι άριστος. Αλλά αντί να είναι σταφύλια, είναι αγριοστάφυλλα. Λυπήθηκε. Και τώρα άλλο ήθελε να κάνει, άλλο ξεκίνησε να κάνει, άλλο είχε προγραμματίσει να κάνει, αλλά δυστυχώς πρέπει να αλλάξει σχέδιο. Φοβερό είναι. Να αλλάξει βουλή. Να αλλάξει έργο. Ενώ η πρόθεσή του είναι να κάνει μεγάλη καρποφορία, μεγάλη ευλογία και να κάνει τον αμπελώνα αυτόν ονομαστό. Ονομαστό σε όλους.
Τελικά ο Αμπελώνας τον απογοήτευσε. Ο λαός του αγαπημένος τον απογοήτευσε. Άλλα περίπαινε και άλλα έκανε. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, στο αποτέλεσμα. Ο Θεός να έχει καλές βουλές για το λαό του και να αναγκάζεται να μεταστρέψει, να αλλάξει γνώμη εξαιτίας της βουλής αλλά και του έργου των ανθρώπων, του λαού του. Και τώρα αρχίζει η αποκαθήλωση, η αντίστροφη μέτρηση. Τι θα κάνω με τον Αμπελώνα αυτό? Τώρα πρέπει πρώτα απ' όλα να αφαιρέσω το φραγμό που με τόσο κόπο τον έφτιαξα. Το να κάνεις φραγμό σε έναν Αμπελώνα δεν είναι απλό. Έχει και κόστος, έχει και κόπο και έχει και χρόνο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αφαιρέσω, να καταστρέψω, να γκρεμίσω τον φραγμό τον οποίον έκανα με τόσο κόπο, με τόσο κόστος και μου πήρε τόσο χρόνο. Θα καταστρέψω λοιπόν το φραγμό, γιατί πρέπει πια ο Αμπελώνας, επειδή είναι άχρηστος, επειδή δεν καρποφορεί καλά, θα πρέπει τον Αμπελώνα τώρα να τον αφήσω να καταφαγωθεί. Και θα γκρεμίσω και τον τοίχο που είχα χτίσει με κόστος, με κόπο και με χρόνο, και θα αφήσω τον Αμπελώνα να καταπατηθεί, γιατί ήμουν άχρηστος και δεν δοξάζεται το όνομά μου μέσα από αυτόν τον Αμπελώνα, αλλά βλασφημείται το όνομά μου εξαιτίας της καρποφορίας του. Θα καταστήσω αυτόν έρημον. Δεν θα υπάρχει εκεί ο Γεωργός που θα τον φροντίζει. Δεν θα υπάρχει εκεί ο Γεωργός που θα τον κλαδεύει. Ούτε θα υπάρχει ο Γεωργός που θα τον σκάβει. Και έτσι ακλάδευτος, άσκαυτος, αφρόντιστος, ο Αμπελώνας θα βγάλει τριβόλια και αγκάθια. Φοβερές οι αποφάσεις του Θεού. Και επιπλέον θα προστάξω τα νέφη να μην βρέξουν, για να έρθει η απόλυτη ανομβρία και η ξηρασία στον Αμπελώνα. Ας σκεφτούμε, αδερφοί, πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο προφητικός, θεόπνευστος και ωφέλιμος λόγος του Θεού. Με πόση αγάπη, φροντίδα, προσεκτικότητα ο Θεός προσκαλεί, φροντίζει, προγραμματίζει για τα πλέον εκλεκτά κλίματα, για να δημιουργήσει το δικό του Αμπελώνα. Και τι αναγκάζεται εν τέλει να κάνει στο δικό του Αμπελώνα, στα πλέον εκλεκτά κλίματα. Σκεφτείτε τη λύπη του Θεού, την απογοήτευση του Θεού, αλλά και την καταστροφή των επιπόλαιων ανθρώπων, που δεν έχουν κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να έχουν καρπό καλό και ο καρπός τους να μένει. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να είσαι χριστιανός, το να σωθείς δια της πίστεως δεν φτάνει, πρέπει η πίστη σου να έχει έργα αγαθά. Πρέπει να υπάρχουν έργα πίστεως, γιατί αλλιώς η πίστη είναι νεκρά. Δεν έχουν κατανοήσει ότι υπάρχει ο δούλος, ο φρόνιμος και πιστός, ο οποίος εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, καθώς
προσφέρει τη διορισμένη τροφή σε αυτούς που ο Θεός τον έβαλε να υπηρετεί σαν δούλος, ή δεν έχει καταλάβει ότι ο Θεός αναφέρεται για οικονόμο, κακό και πονηρό, που ενώ θα έπρεπε να προσφέρει το σιτομέτριον στους υπηρέτες για να προσφέρουν στους ανθρώπους, αυτοί χάνουν το δρόμο τους, χάνουν τα λογικά τους και αντί να υπηρετούν δέρνουν τους συνδούλους τους, τρώνε, πίνουνε, μεθούνε μετά των μεθιόντων και ισχυρίζονται ότι είναι δούλοι και οικονόμοι του Θεού και ξεχνάνε ότι έκαστος των οικονόμων πρέπει εν τέλει να ζητείται εν τέλει να βρεθεί πιστός, πιστός και φρόνιμος, με αποτέλεσμα ο κύριος του δούλου εκείνου να έρθει καθήν ώρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και να αποχωρήσει αυτόν από τον αμπελώνα των καλών και να τον θέσει εκεί που είναι η γέννα του πυρός. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα όταν όχι μόνο πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού αλλά και φοβούμεθα το Θεό, αλλά και λογαριάζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί αλλιώς θα χάσουμε το αγαθό, τις αγαθές βουλές και το ευλογημένο σχέδιο που ο Θεός έχει για τα εκλεκτά του κλίματα. Και εξηγεί ο Θεός, ο οίκος Ισραήλ είναι ο αμπελώνας και τα εκλεκτά κλίματα είναι οι άνδρες του Ιούδα. Θα λέγαμε σήμερα ο αμπελώνας του Κυρίου είναι η άμπελος η αληθινή που λέγει ο Χριστός. Είναι οι εκκλησίες του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού που είναι μία. Αλλά ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ υπάρχει και μία ο Ιούδας που είναι το εκλεκτόν φυτών, από το οποίο ο Θεός έχει απαιτήσεις. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που καλόν θα είναι να το σκεφτόμαστε και να μας φοβίζει κιόλας, λέγοντας εκείνος ο δούλος ο οποίος γνώρισε το θέλημα του Κυρίου αυτού και δεν ετοίμασε, ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θέλει δαρθεί και μάλιστα πολύ. Όποιος όμως δεν γνώρισε και έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί ο λίγο. Αλλά και συνεχίζει, εις πάντα δε των οποίων εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού και ισόντινα εν επιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσι απαιτήσει παρά αυτού. Δηλαδή ο Θεός δεν εμπέζεται. Με το Θεό δεν μπορούμε να πέσουμε. Με το Θεό πρέπει να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο, εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, μήπως και ο Θεός ενεργεί μέσα μας το θέλημά Του και το έργο Του. Αλλά δεν πρόκειται ο Θεός να ενεργεί μέσα μας το θέλει και το ενεργεί το δικό Του, εάν εμείς δεν κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας με φόβο και τρόμο. Και έτσι ολοκληρώνει το λόγο Του το Πνεύμα το Άγιο με τον Ισαΐα τον προφήτη λέγοντας, περίμενε κρίση δικαιοσύνης και εκείνο που είδε ήταν καταδυνάστευσης. Έδερνε τους συνδούλους του, ταλαιπωρούσε αυτούς τους οποίους ο Θεός του εμπιστεύθηκε για να υπηρετεί. Ο άντρας ταλαιπωρεί τη γυναίκα του, η γυναίκα ταλαιπωρεί τον άντρα της. Οι γονείς ταλαιπωρούν τα παιδιά. Ο αδελφός ταλαιπωρεί τα αδελφών. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι χωρίς συνέπειες.
θα λογαριαστεί με τραγικές συνέπειες στον άνθρωπο που ακούει το Λόγο του Θεού και δεν έχει το φόβο του Θεού μέσα του για να μετανοήσει και να επιστρέψει. Περιμένει ο Θεός. Δικαιοσύνη Θεού. Και τι αντιμετωπίζει? Κραυγή, δυστυχία, πόνο. Και μάλιστα και την καταδυνάστευση και την κραυγή να την προκαλεί το εκλεκτόν φυτόν του Θεού. Είναι δίκαιος ο Θεός, αδερφοί. Είναι δίκαιος. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Μάχαιρα έδωκες, λέει στον Πέτρο, στον Απόστολο, μάχαιρα θα λάβεις. Πληγές έδωσες, πληγές θα λάβεις. Και μάλιστα θα είναι τόσο μεγάλες οι πληγές που θα λάβεις ανάλογα με πόσο σου έχει δοθεί. Σαν εκλεκτό κλίμα. Ο χριστιανός είναι απαλός και τρυφερός στην καρδιά. Είναι ταπεινός στο πνεύμα. Και η πρόθεσή του είναι να υπηρετεί. Η πρόθεσή του είναι να θεραπεύει τις πληγές. Δεν είναι ούτε ο Λεβίτης, ούτε ο ιερέας που πέρασαν από τον πληγωμένο και αδιαφόρησαν. Πολύ περισσότερο δεν είναι ο πληγός σας τον πληγωμένο, τον οποίον βρήκε ο καλός Σαμαρίτης και τον έσωσε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εις τούτο είμεθα τεταγμένη, στο να ενισχύουμε, να παρηγορούμε και να στηρίζουμε. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην είσαι καλός Σαμαρίτης. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να μην έχεις το Πνεύμα του Χριστού. Γιατί λέει η Γραφή, όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Και επειδή ξέρουμε όλοι μας ότι το τέλος πάντων επλησίασε, είναι απαραίτητο να σταθούμε και να στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, να βλέπουμε εάν έχουμε παρηγορήσει ή αν έχουμε ταλαιπωρήσει, αν έχουμε στηρίξει ή αν έχουμε γκρεμίσει, αν έχουμε σπλαχνιστεί ή αν έχουμε αδιαφορήσει ακόμη και μισήσει. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρεις, ό,τι σπείρουμε, αυτά και θα θερήσουμε. Αν σπέρνουμε στο φρόνημα της σάρκας, θα θερήσουμε εκ της σαρκός φθορά. Και αν σπέρνουμε στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τότε μόνο θα θερήσουμε ζωή αιώνιο. Επαναλαμβάνω, ο χριστιανισμός δεν είναι παιχνίδι. Είναι απόφασης θανάτου. Δεν είναι να τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα καλοπεράσουμε. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πώς θα ταλαιπωρηθούμε, πώς θα υπηρετήσουμε, τι θα δώσουμε να φάνε και τι θα δώσουμε να πιούνε. Είναι προσφορά και υπηρεσία. Δεν είναι παίρνω, νάχω και μάλιστα και με τρόπους κακούς. Ο χριστιανός είναι φως στον κόσμο αυτό. Είναι αλάτι στον κόσμο αυτό. Είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, του Θεού, του αιώνιου. Ο χριστιανός πρέπει να είναι καλός χριστιανός. Ήθε να μας κάνει ο Θεός, αλλά ήθε και να θέλουμε κι εμείς να γίνουμε. Αμήν.